Με στόχο να μετρηθούμε όλοι, συνεχίζεται η μάχη τη απογραφή του πληθυσμού σε επίπεδο Ηρακλείου. Ζητούμενο τη τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τη κοινωνία είναι να επιτευχθεί ο στόχο η πόλη του Ηρακλείου να αναρριχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώ οι τελικοί αριθμοί καθορίζουν χρηματοδοτήσει και τον απτυξιακό μέλλον των περιοχών. Βρισκόμαστε προ το τέλο τη απογραφή η οποία όσοι τε γνωρίζετε γίνεται μία φορά στα δέκα χρόνια. Ε, λίγο ακόμα θέλουμε για να την ολοκληρώσουμε. Το ερώτημα είναι θα ξεπεράσουμε την Πάτρα. Θα σας πούμε σε λίγο καιρό. Δεν το ξέρουμε. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά όλων όσων έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά. Αυτά τα μηνύματα είναι που παίρνουμε. Οπότε είμα, είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, είναι πολύ γρήγορα. Προχωράμε. Τώρα έχουμε και την εμπειρία από τι προηγούμενε απογραφέ που έχουμε κάνει. Και μέσα σε 10 λεπτά το πολύ έχουμε ολοκληρώσει. Κάποιου πολίτε δεν, δεν μπόρεσα να του βρω κατευθείαν. Ε, Κάποιου του συνάντησα στον δρόμο τυχαία. Ε, εντάξει, πάμε, ξαναπάμε. Αφήνουμε κάποια σημειώματα. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, ο κόσμο δεν ήταν καθόλου ενημερωμένο. Ε, Παρ' όλα αυτά, όσο προχωρούσε η διαδικασία, το μαθαίνανε, ήταν πιο δεκτική. Η κακοκαιρία καθώ και τα κρούσματα κορονοϊού, σε δημότε αλλά και απογραφή, προκάλεσαν μικρέ καθυστερήσει στην όλη διαδικασία, η οποία λύγει στα τέλη Ιανουαρίου. Αυτό που ε, έλαβα εγώ από τους απογραφεί ήταν ότι όλοι οι συμπολίτε μα ήταν υπεύθυνοι, αναφέραν ότι είχαν κορονοϊό και έτσι δεν ερχόντουσαν σε επαφή, δεν έμπαιναν μέσα στα σπίτια του. Τα τηλέφωνα στην υπηρεσία μα είναι τα 2810-326-579. 2810-326-577. Με του πολίτε που είχαν COVID. Mm -hmm. Λέγανε στην απογραφή, έχουμε κορονοϊό. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι που διαχειρίστηκαν αυτά τα θέματα. Οι κάποιες, σε κάποιε περιπτώσει παίρνανε τηλέφωνα, οπότε γινόταν τηλεφωνικά η απογραφή. Ε, σε κάποιε περιπτώσει αφήνανε τα το τηλέφωνα του οι απογραφεί, του καλούσαν και δίνανε ραντεβού σε ύστερο χρόνο. Mm -hmm. Με ικανοποιητικού ρυθμού εξελίσσεται η απογραφή του πληθυσμού στον ομό Ηρακλείου. Ενώ σε αρκετέ περιπτώσει, δημότε υποδέχτηκαν του απογραφεί με χεράσματα και ρακί. Υπήρχαν πάρα πολλοί απογραφεί, οι οποίοι ενώ θέλανε να ολοκληρώσουν ένα οικοδομικό τετράγωνο, μια πλευρά ενό δρόμου. Ε, τελικά δεν την ολοκληρώνανε διότι ε, πήραν τόσες πολλές ε, ρακές και ε, κεράσματα ε, και έτσι μπορούσαν να, να καθίσουν και να περάσει όλη η βραδιά ε, ναι, να είναι σε ένα σπίτι. Η μάχη μεταξύ Πάτρας και Ηρακλείου συνεχίζεται ενώ η πρώτη εικόνα σε σχέση με τη δυναμική των δύο πόλεων θα έχει όπως εκτιμάται διαμορφωθεί το επόμενο τρίμηνο. Ε, μαζί με όλα τα άλλα υπήρχαν και οι αρνητές της απογραφής. Ε, γιατί έτσι το πιστεύανε, έτσι είχαν την, αυτή την γνώμη. Τελικά αλλάξαν γνώμη γιατί... Έχουν αλλάξει τις τελευταίες... ναι, τις τελευταίες... Μεγάλο, ναι, τις τελευταίες ναι, τι, ναι, τις τελευταίες μέρες έχουν αλλάξει γιατί χτυπάνε στα μάτια τα τηλέφωνα. Ε, μας παίρνουν τηλέφωνο, δηλώνουν την διεύθυνσή τους και εμεί τους φέρνουμε σε επαφή με τον απογραφέα.